Καλατζή ή αλλιώς η Ελληνίδα λέει την Γκάγκα. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, όταν ήταν μικρή έψελνε σε μοναστήρι. Κάτι όμως που την βοήθησε να μάθει ελληνικά και μουσική. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρή, γεννήθηκα στη Γερμανία και οι γονείς μου, μάλλον περισσότερο η μητέρα μου που είναι και Βέρα Ελληνίδα, ανησύχησε πάρα πολύ γιατί δεν μιλούσα καθόλου ελληνικά. Ήξερε κάποιο μοναστήρι το οποίο διεύθυνε ένα οικοτροφείο και με έστειλε εκεί. Λοιπόν, εκεί έζησα 2 χρόνια της ζωής μου, στο Σιδηρόκαστρο συγκεκριμένα, όπου πήγαινα σχολείο και μετά το σχολείο πήγαινα στο μοναστήρι και έψελνα. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι που σε γνώριζαν τότε, οι καλόγριες, οι μοναχοί, θα ενέκριναν το ντύσιμο στο στυλ σου? Ήταν μία μέρα που ήμουνα με την, δεν ξέρω, την μοναχή, αυτή που ήταν η επικεφαλής εκεί πέρα, και με ρώτησε, εσύ παιδί μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Και θυμάμαι της λέω, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Και με αγρίεψε πάρα πολύ και με κοίτα, δηλαδή τρελάθηκα. Νόμιζα ότι δεν ήξερα αν ήταν τόσο κακό αυτό που θα έκανα αργότερα, τότε δεν θα της το έλεγα σίγουρα. Με πατέρα Ελληνογερμανό και μητέρα Ελληνίδα, η κεντρική performer με την ακραία εμφάνιση μπορεί να γεννήθηκε στην χώρα μας, αλλά κάνει καριέρα στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου δίνει μεγάλα σόου, συνδυάζοντας την house μουσική με τη μόδα. Βλέπω αυτή τη μάσκα που φοράς και ξέρεις, λίγο αγριεύομαι. Αγριεύεσαι, εντάξει. Από κάτω είναι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, με πολύ αγάπη και στοργή. Είναι λίγο Lady Gaga αυτό το στυλ που έχεις? Δεν είναι Lady Gaga γιατί είναι Stella G. Από εκεί και πέρα μπορεί να το παρομοιάζουν κάποια στιγμή με τη Lady Gaga, γιατί είναι, δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι usual. Fabulous, gorgeous, my look, original, magical, phenomenal. Ο φίλος σου έχει τίποτε έτσι? Ναι, και μου είπε μαζί μου, θέλω να κυκλοφορήσει πιο τρελά, μου λέει. Όλο αυτό είναι σεξι? Πιστεύω να. Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι είναι αρκετά σεξι. Ναι, πιστεύω, είναι σεξι όσο πρέπει. Πώς ακριβώς τους αντιμετωπίζουν τους Έλληνες στη Γερμανία που ζεις? Οι Γερμανοί σε γενικές γραμμές δεν είναι ρατσιστές. Δηλαδή σε σχέσεις με άλλους λαούς, όπως π.χ. οι Γάλλοι είναι πιο ρατσιστές. Εντάξει. Είναι πολύ... υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού τη βρήκες, εξήγησέ μου.